Ξέρουμε, η θέση του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει εκφραστεί δια της ανακοίνωσης της ΠΕΔ, στην οποία ζητάμε καταρχήν την απόσυρση του νομοσχεδίου εκ μέρους του κ. Σπύρτζη, διότι εντάξει, ναι, μεν υπάρχει μια σχετική συμφωνία και δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη διαφωνία, θα έλεγα, όσον αφορά την ίδρυση του εποπτικού φορέα που εγκαταστήσει το ΣΑΣΤ. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προχειρότητα στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση προετοιμάζει το θέμα της διαδοχής της εταιρείας που θα παρέχει το συγκλινικό έργο της στην πόλη, δηλαδή αυτό του νέου δημόσιου ΑΣΤ, έτσι όπως το περιγράφει το Υπουργείο στο σχέδιο νόμου. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση έως ότου λήξει αυτή η σύμβαση, όποτε και αυτή προβλέπεται, το 2019 το πιθανότερο, να κινηθούμε με εργασιακή ειρήνη και με καθημερινή συγκοινωνία των πολιτών μέχρι τότε και να έχουμε τον χρόνο να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να δούμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουν οι δημόσιες συγκοινωνίες στο μέλλον. Ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται το σχέδιο νόμου του κ. Σπύρτζη δυναμητίζει την ατμόσφαιρα. Ως αποτέλεσμα αυτό δεν εξετάζουμε εμείς το αν φύγει τον ΟΑΣ ή δεν τον φύγει. Φύγονται οι πολίτες της πόλης, οι οποίοι δεν έχουν τον τρόπο να μετακινηθούν. Και θεωρούμε ότι πρέπει να πάψουμε πλέον να αντιμετωπιζόμαστε ως πολίτες β' κατηγορίας. Ως εκ τούτου, θα ήρθαμε εδώ σήμερα σε αυτή την συνάντηση, προκειμένου να συζητήσουμε και να δούμε με ποιον τρόπο η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα και η Δήμη θα αντιδράσουμε για να αποτρέψουμε αυτό το οποίο εδώ και 2-3 μέρες συμβαίνει στην πόλη.